Κατέθεσα να εκφράσω συγχαρητήρια στον Σύνδεσμο Φιλελεύθερο και στον Δήμο Αναπηρίου που δίνει την ευκαιρία να γίνει αυτό η ημερίδα, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για ένα πνεύμα που πράγματι ήταν ένα πνεύμα εν κινήσει. Θα μπορούσα να πω ότι παρακολουθούσε την πορεία των γρήγορων εξελίξεων στην Ελλάδα. Η προσπάθεια να παρακολουθήσει κανείς και να μελετήσει το πολιτικό και κοινωνικό σταθμό του Γιώργου Θεοδωκά είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Αυτό το πνεύμα εν κινήσει δέχεται ότι μελετώντας τη σκέψη του ανθρώπου είναι δεδομένη, ενώ ο άνθρωπος παραμένει πάντα ο ίδιος, αναζητώντας μια αλήθεια ικανή να την λυτρώσει, να την λυτρώσει το πνεύμα και ένα σταθερό κριτήριο του καλού και του κακού για άτομα και ομάδες. Αυτή ακριβώς η παραδοχή μπορεί να ενημερώσει και την ανωνυμότητα διάβασή του στα μονοπάτια της ανθρώπινης σκέψης και μάλιστα της πολιτικής. Η σκέψη του διακρίνει για την πλησιότητα, την ειλικρίνεια και την επιθυμία συμβολής στην ημφάλια θεώρηση των γεγονότων και στον αγώνα για την βελτίωση της κοινωνίας. Η ανεξαρτησία του θεώματος και η επιθυμία του να βρίσκεται και να λειτουργεί μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα καθημερινά, με σκοπό την αναβάθμισή της, εξηγεί την αναζήτηση του καλύτερου δυνατού τύπου πολιτικής συγκρότησης της κοινωνίας. Ο οδηγός αυτή την αναζήτηση είναι την φιλελεύθερη σχέση, την ηθική και την απέραντη πίστη στον άνθρωπο και τις δυνατότητές του. Στη συγκεκριμένη εισήγηση, επιχειρούμε να διαγράψουμε το βασικό πλαίσιο της πολιτικής και κοινωνικής σκέψης του και να περιγράψουμε τα συστατικά της στοιχεία. Σκοπός μας είναι μέσα στα βασικά πρωτοκίνια και άρθρα να συλλάβουμε την πολιτική και κοινωνική του φιλοσοφία. Επιλέξαμε τα πρωτοκίνια γιατί, όπως και ο ίδιος πιστεύει, μέσα σε αυτά μπορεί κανείς να δει το απόσπασμα της ψυχικής και πνευματικής ζωής, συμπυκνωμένο, καθαρό και άμεσο, χωρίς τεχνάσματα και αρθεία. Σε αυτό το πλαίσιο θα παρουσιάσουμε τις απόψεις για την ελευθερία, τη δημοκρατία, τον νέο ουμανισμό, το έθνος, την παράδοση, την ελληνικότητα, την ορθοδοξία και την ευρωπαϊκή ανασυγκρότηση. Εκτιμώ ότι αυτά δεν θα σα πω όλα, σε κάποια στιγμή θα τα περιορίσω, θα τα επιμείνω σημερικά, αλλά θα τα μπορείτε να διαβάσετε όταν εκδοθεί. Αυτές είναι καταπέρασε εκτιμήσεις του Ιωδοδοτικά για τα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αφού υπήρξε ένας διανοούμενος που παρακολουθούσε στενά τα πολιτικά γεγονότα και παρεμβαίνει με δραστήρια, επειδή πιστεύουμε ότι αποτελούν ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο, συνδεδεμένο άμεσα όμως με τις βασικές πολιτικές και κοινωνικές προθέσεις. Ο Θεοδωκάς αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προσεγγίσεις της πνευματικής ζωής σε μια περίοδο με έντονες κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις και ιδεολογικές αντιπαρατάξεις. Ο Δημήτρης Τζόπας τον χαρακτηρίζει τη φυσιογνωμία κλειδί. Αφού υπήρξε ο διανοούμενος, του συνέβαινε την δραστηριότητά του στη διανόμωση ενός νέου τύπου διανοούμενου, με ενεργή παρουσία που ασχολείται με τα κοινωνικά προβλήματα και την αντιμετώπιση του. Ο διανοούμενος, που προβάλλει ο Θεοδωκάς, διακρίνεται για την αστική του καταγωγή, την ευρωπαϊκή του παιδεία και τους ελληνικούς δραματισμούς, μακριά από πολιτισμούς και εθνικιστικούς αυτοπεριορισμούς. Ο κάτω καρδιναράς προσδιορίζει την αγωνιστική διάθεση, την κοινωνική του απασχόληση και την τοποθέτηση της ζωής του των γραμμάτων έξω και πέρα από τα πολιτικά κριτήρια, ως τα βασικά χαρακτηριστικά του Θεοδωκά θα το συνοδεύουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Υπήρξε ένα ιδιαίτερα εξελικτικό πνεύμα που σε κάθε στιγμή διερευνά και αναζητά την αλήθεια, χωρίς τα συνιστάς να αναγνωρίσει τις απόψεις του και να αποδέχει τα σφάλματά του. Θεωρεί τον εαυτό του πνεύμα κινήσει. Ο ίδιος καθόρισε και το ρόλο του διανομένου. Στη μελέτη, λέει ο Κράτος, στη μελέτη του πάντως, όπως στη μελέτη του παρελθόντος, ας έχουμε τη δύναμη και την πρόοδο να χειραπετούμε τους εαυτούς μας από τις μόδες και τον κομματισμό, από τους πνευματικούς μηχανισμούς που αγωνίζονται να μας επιβάλλουν χοντρικά τις άκρες του κινήσεις τους και τις επαφές που καταλήψεις τους. Ας φιλοδοξούμε να είμαστε διανομένοι άξιοι του ονόματός μας. Ας φροντίσουμε να διατηρούμε πάντα την ανεξαρτησία του πνεύματός μας. Την άποψη αυτή επιβεβαιώνει και ο Μάρκο Βίτ, θεωρώντας τον εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου καλής πίστης, χωρίς όμως να παρασύρεται από αυτελή ευγνωσία, σε κάθε στιγμή της πραγματικής συγκίνησης, παραμένει πραγματικά ο συγγραφέας με τη μεγαλύτερη διανοητική και ιδεολογική διδακτικότητα. Επιπονέμως, και από μια έντονη οξία προσωπή προς κάθε μοντέλο και του πατσμού. Αυτή η ιδεολογική πίστη σε μια ελευθερία που δεν στερατεύεται σε πρόσκαιρες κομματικές σκοπιμότητες, αλλά διακρίνεται αμερόληπτη στην
Εσπέρετς, του σκοπού επέλεξε τη στοχαστική πεζογραφία και το δικτυακό λόγο, που του επέτρεπαν να ασκεί στη σημαντική κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική κριτική. Ο ίδιος, σε συνέντευξη στα νεοελληνικά γράμματα, χαρακτηρίζει τα δοκίμια του κομμάτια ενός πνευματικού ημερολογίου. Γράφει συγκεκριμένα. Τα δοκίμια μου σε εμένα και σε κομίδια και σε περιοδικά είναι προσπάθειες που έκανα από τον τόσο καιρό για να προσανατολιστώ μέσα στην ακραία πνευματική, καλλιτεχνική και κοινωνική εξέλιξη του 20ου αιώνα. Δεν πρέπει να κρίνονται σαν έργα οριστικά, ούτε σαν έργα συστηματικής σκέψης, αλλά σαν μικρή σταθμή μιας αδιάκοπης αναζήτησης. Είναι κομμάτια ενός πνευματικού ημερολογίου. Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν και συγκροτούν το χαρακτήρα του Θεοτοκά είναι συνδεδεμένα με την πολιτική και κοινωνική του σκέψη και δράση και ερμηνεύουν την παρουσία του στην ελληνική πολιτική, κοινωνική και πνευματική ζωή. Η πολιτική σκέψη του Γιώργου Θεοτοκά μπορεί κανείς να πει ότι είναι ανάμεσα σε δύο βασικούς άξονες. Την Ελλάδα, δηλαδή τον τόπο του, την ιστορία της και την Ευρώπη. Υπήρξε ο καθεξοχήν διανόμενος εκπρόσωπος του φιλελευθερισμού στην Ελλάδα. Ο Κάπα Δημάτης εντάσσεται το Θεοτοκά στους εκπροσώπους του φιλελευθερισμού. Τη αστική παράδοση, οι οποίοι βρέθηκαν αντίπαλοι σε όσους επιχείρησαν να στηρίξουν την παραπέρουσα ηγετική αστική ιδεολογία κάτω από το καταπληκτικό σχήμα του γεωργικού δικαίου Ρασάου. Έκφραση τη φιλελεύθερη σκέψη και επιθυμία να παρέμβει στα ελληνικά πράγματα αποτελείται το δοκιμιό του ελεύθερου πνεύμα τον Ιούλιο του 1839. Ο Θεοτοκάς στο δοκίμιο αυτό φέρνει μια εξέταση συγκροτημένα και παραλέα σκέψη και απόψει ήδη σκόρπια είχε διαπτώσει τα προηγούμενα χρόνια. Έστω και αν το δοκίμιο αυτό αποτελεί την κριτική της ελληνικής πνευματικής ζωής μέχρι την εποχή του, θα πρέπει να διακρίνει κανείς το πολιτικό υπόβαθρο αυτής της εποχής. Η καταγγελία του σε αυτό το κείμενο ξεκινά από τη μεγάλη επιτακτική ανάγκη που ο ίδιος προσδιορίζει, τη χειραφέτηση δηλαδή της μεταπολεμικής γενιάς. Η κριτική και η κατάκτηση της ελληνικής πνευματικής ζωής γίνεται σε σύγκριση και παραλληλισμό με την Ευρώπη, που αντιμετωπίζει το πρότυπο του φυσικού και γνώριμου χώρου της Ελλάδας μέσα από πνευματικούς δεσμούς του ευρωπαϊκού και του αυτοελληνικού πολιτισμού. Η καταγγελία του επαρχιωτισμού που διακρίνει του διανόμενου στην Ελλάδα με την πολιτική μίμηση αυτών που έβαλαν στην ξένη χώρα που σπούδασαν, καθώς και του κομματισμού που εγγράφηκε στην πνευματική συλλόγηση του καθενός, σε συνδυασμό με την έλλειψη πνευματικών δυνάμεων με ελεύθερη σκέψη, δηλαδή ορίζοντες πλούτο και γενναιότητα καρδιάς, ερμηνεύουν και την απουσία του Έλληνε των πνευματικών οριζόντων τη παράδοση μια ανώτερη πνευματική ζωή και τη ελεύθερη σκέψη και την τάση τη δογματική αποδοχή αυτών για οποιαδήποτε συνέστηση. Καταγγείλει ακόμα τον πνευματικό μιλιταρισμό που περιβάλλει τη σύγχρονη ελληνική πνευματική ζωή, ανοίγοντα έτσι την απειλή του έντονου των ίδιων συγκρούσεων με το εθνικιστικό ελληνικισμό του Αποστολάκη και του και τον αξιωμό του Δημήτρη Μηνού. Αυτή η προσπάθεια χαρακτηρίζεται από τον Άγγελο Ελεφάντη, διμέτωπο αγώνα. Γράφει ο Ελεφάντη. Σήμερα θα μπορούσαμε να προσθέσουμε το διάβημα του Θεοτοκά και ενδεχόμενα τη γενιά του Διάβημα, αν πρέπει η γενιά που ξέρει υπάρχει, ήταν ο ιδεολογικό διμέτωπο. Ο Θεοτοκά κατακρίνει επίση την ατμόσφαιρα του προγραμματισμού και τη συμπάθεια, που εγκοδίζει να είναι κάτι καλό και οδηγεί τη γενιά σε απώλεια, αφού κανεί, όπω λέει, δεν αισθάνεται την ανάγκη να ευρύνει αληθινά την οριζοντά του, να βάλει τη σκέψη προς εκκίνηση, αν θέλει ιδιαίτερα στους ναξιστές. Θέτει με ευθύτητα το ζήτημα της δημιουργίας την ουσία και την ανάγκη να εξυπηρώσουν οι νέοι και αληθινοί στοχαστές την πνευματική ζωή σε πλατύτερη και βαθύτερη αναθέμηση των προβλημάτων του κάθε. Καθορίζει τον πρώτο στόχο με ως πρώτο στόχο την ανατροπή των καθιερωμένων ορίων και αξιών. Προσδιορίζοντας τα στοιχεία της κρίσης στην Ελλάδα, σημαίνει το μαρασμό των πραγμάτων και την απουσία γνήσια νεοελληνική σκέψη και την αδιαφορία του κοινού που ενώ υπάρχει γόνιμο έδαφο, δεν υπάρχουν καμιά άγνοια να διαβιώσουν. Την επομένη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και ενώ σε όλη την Ευρώπη αναθεωρούνται πνευματικέ αξίε, στην Ελλάδα υπήρξαν βαρύτατε συνέπειε μετασχετική καταστροφή. Ο ίδιο σημειώνει
Η στιγμή αυτή είναι η καλύτερη διαστροφή της σκέψης προς την ελευθερία. Σημειώνω. Αν έχει αληθινή δύναμη, θα θεραπευτεί γρήγορα από τους πραγματικούς μιλιταρισμούς που τον πιέζουν σήμερα, δηλαδή συναντηθεί ελεύθερα στους κόσμους των ιδεών του. Θεωρεί ότι όλα αυτά είναι τις φυσικές διαθέσεις του κράτους σε κοντούς της γενιάς του και που όταν φανερωθούν θα εξαφανίσουν κάθε πληθυσμό, θα δημιουργήσουν εκλέον τη δεμένη αυτοπεποίθησή του και θα επιτρέψουν να εκφραστεί δημιουργικά ο πλούτος των ιδεών και των ατομικών κοινών. Οι προσωπικές αυτές διαπιστώσεις προσδιορίζουν και το περιεχόμενο του περιφερειασμού. Δηλαδή, η νέα Ελλάδα που αρχίζει να οριμάζει μέσα από το όραμα μιας νέας πνευματικής και κοινωνικής συγκρότησης με βάση την ελευθερία της ατομικής έκφρασης και δημιουργίας και το σεβασμό της ανθρώπινης αξίας. Αυτό θα επιτευχθεί στα πλαίσια μιας απρόσκοπης δημιουργίας των δημοκρατικών θεσμών και της αναγνώρισης του δικαιώματος της διαφωνίας ως προϋποθέσεων πολιτικού και κοινωνικού πίθους. Πριν προχωρήσω στα συστατικά του περιφερειασμού του κρατικά, είναι αναγκαίο να προσδιορίσω τα όρια της περαιτέρης σκέψης του, καθώς και τους παράγοντες που μέτρασαν στην διαμόρφωσή της. Ο Πασκάλης Αντωνίδης θεωρεί ότι το περίγραμμα των φιλελεύθερων ιδεών που καθορίζει τη σκέψη του κρατικά οριοθετεί διάφορα την κλασική κληρονομιά της ευρωπαϊκής παιδείας από τον Μοντεσκιέ και τον Μέσο Τοκουίλ ως χαρακτηριστικούς εκπροσώπους του ανθρωπισμού του 20ου αιώνα, Μπέρναρ Σόου και Αντρέ Παρό. Η κοινή βάση αυτών των στοχαστών ήταν η κοινωνική διάθεση απέναντι στις συμβατικές κοινωνικές αξίες και η επίμονη έκκληση για την αναμόρφωση των κοινωνικών θεσμών, ώστε να γίνει εφικτή η πραγμάτωση και η διασφάλιση της πνευματικής και πολιτικής ελευθερίας. Ένας, θα επιτρέψω λίγο να το πω να παραλύσω τα πράγματα, ένας από τους στοχαστές οι οποίοι επηρέασαν το Θεοδοκά ήταν και ο Αδωνάνιος Κοραής. Και υποστηρίζει ότι ο Κοραής είναι ο μόνος νεοέλληνας συγγραφέας που μπορεί να προσγειάσει μια συγκεκριμένη πολιτική φιλοσοφία με πληρότητα και συνέπεια που αν είχε αφομοιωθεί από τους Έλληνες, η δημόσια ζωή θα είχε βρεθεί σε διαφορετικό επίπεδο. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι τα στοιχεία που αποκτά σε ερευνήσει στην ιδεολογία του Κοραή αποτελούν και συστατικά τη δική σου φιλελεύθερη ιδεολογία, γεγονός που επιτρέπει να δει την ευθεία άποψη ότι η σκέψη και όλη η φιλοδοκά αντιχεί την ευρωκεντρική σκέψη των διαφωτιστών. Ένας άλλος διανοούμενος που τον επηρέασε ήταν ο Ιων Δραγούνης, ο οποίος τον βοήθησε και οι εκκλησίες του γι' αυτόν θέλουν να συνδέονται με τον φιλελεύθερο ιδεαλισμό του και την αντιθάσεστη ατομικότητά του. Ο Δημήτρης Τζόγος υποστηρίζει ότι ο φιλελευθερισμός του Θεοδοκά έχει στοιχεία από την βιολογική αξιοκρατικότητα και το αχαρήματο κομμητικό εγκολαβισμό τη σκέψη του Δραγούνη. Και ότι και οι δυο βλέπουν ως κίνητρο στη ζωή την νιώτη και τη φιλοδοξία. Στοιχείο του φιλελευθερισμού του Θεοδοκά είναι η ελευθερία, την οποία δεν θεωρεί αφηρημένη θεωρία, αλλά ούτε αρκά την παθή, αληθινό και ζωτικό. Σαν ένα αίσθητο, μια υπέρτατη ανάγκη του κορμίου της ψυχής. Με την ελευθερία πιστεύει ότι καθένας είναι κύριος του εαυτού του και της ψυχής του και ότι έχει την ικανότητα να διαπλάσει την ατομικότητά του όσο πιο πλατιά μπορεί. Σκοπός του ανθρώπου του κόσμου είναι να απολαύσει τη ζωή με όλη τη σωματική και ψυχική υπόσταση. Η ανάγκη του αυτή του τον τοποθετεί έξω από τον κόσμο της συντήρησης και της επανάστασης των ημερών του και προσδιορίζει την πείρα του, δηλαδή την αξιά και την ελευθερία του, γνωρίζοντας καλά πως μπορεί να δημιουργήσει σοβαρότατο κλίμα. Δεν πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να πλησιάσει κανείς την ατομική του ελευθερία για μια ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία. Με αφετηρία αυτή την αποδοχή είναι κατανοητή η θέση του για τους ανθρώπους του πνεύματος, οι οποίοι όταν συμμετέχουν σε ένα τεχνικό ή ιδεολογικό αγώνα, προσπαθούν και να μεξώσουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, το αίσθημα της δικαιοσύνης και ό,τι είναι δυνατόν να διασωθεί και από τα δικαιώματα του ατόμου και την πνευματική ελευθερία. Το 1936 θα καταλήξει να υποστηρίζει ότι στο ερώτημα αν είναι ιδεαλιστής ή ληστής, θα απαντά ότι δεν ξέρει, με την πνευματική ικανοποίηση ότι είναι απελευθερωμένος. Γεγονός όμως που μπορεί να κρυφθεί αυστηρά από τους δύο. Η αγάπη για την ελευθερία στα πλαίσια του φιλελευθερισμού θα τον οδηγήσει στο Σπύρο Μελά, με σκοπό να αποκλείει η άγνοια του μαρξισμού. Καθώς αυτή τη συνεργασία είναι το βιολογικό ιδέα, σε αυτή την προσπάθεια επιχειρεί πολύ σε επιτυχία να καταστήσει την ονόμη του Γιώργου Σεφέ, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστούν μία ανάπτωση της ελεύθερης σκέψης. Είναι χαρακτηριστικές και οι σαφείς προγραμματικές αρχές και οι στίχοι και οι στόχοι που καταγράφονται στον πρώτο τεύχο του περιοδικού ιδέα. Η ιδέα θα το λέει.
φασιστικές και επιδιοκρατικές θεωρίες που αρνούνται την ελευθερία, την ανθρωπινότητα, τον ρόλο της τέξης, την πίστη στις ανώτερες και σωγενικές δυνάμεις του ανθρώπου. Και καθορίζουν την αληθινή πρόοδο σαν αποτέλεσμα της μηχανικής λειτουργίας, τυφλών δυνάμεων που ξεφεύγουν από την ανθρώπινη αντίδραση, από τα ανθρώπινα αντίδραση. Αποφασίσαμε λοιπόν, γράφω, να αντισταθούμε σε αυτές και να επιδιώξουμε την ανώτερη του ιδεαλισμού, της ιδέας της ελευθερίας και της ιδέας της ανθρωπινότητας. Οι απόψεις αυτές καταγράφουν σαφώς τις βασικές αρχές του υπερελευθερισμού και την σύγκρουση σε ιδεολογικό επίπεδο που ήδη έχει αφήσει. Ταυτόχρονα συγχρονίζεται απόλυτα με το πλαίσιο των ιδεών του προγράμματος. Η τοποθέτηση του ιδεολογικού πάνω από κόμματα και κοινωνικές τάξεις διεκδικεί μια υπέρβαση παράκαμψη της κοινωνικής πραγματικότητας και αποδεικνύει επίσης προγραμματική αρχή του ιδεολογικού. Η ιδέα έγραφα είναι όργανο του ελεύθερου πνεύματος, ψηλότερα από κόμματα και από κοινωνικές τάξεις και εναντίον κάθε δημοκοπίαση. Έκφραση της αντίληψης του ιδεολογικά για την ελευθερία είναι η άρνηση του να ενταχθεί στο εξωτερικό πολιτική παράταξη. Και τελικά εντάχθηκε όμως όχι από φόβο όπως δηλώνει ο ίδιος, αλλά επειδή δεν μπορεί να εκτιμήσει αληθινά τους φανατικούς οποιασδήποτε παράταξη. Στην νεότητά του αφαιρεγόταν συνεχώς από τη μια άλλη στην άλλη. Με τον καιρό, ο καταδέρφης του δεν ήταν τόσο έντονος και έγινε συγκρεμότατος. Όμως, όπως ο ίδιος ομολογεί, υπήρχε μια αγωνία και κάποιο δέος, επειδή υπάρχει ο ίδιος χαμένος και ελεύθερος άνθρωπος, που δεν θέλει να τον πάρει την ψυχή του, που βασίζει να σώσει κάτι τέτοιο, παλεύοντας σαν αραβός στη φορτούνα. Πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι το μέτρο και ο σκοπός του πάθους. Η ελεύθερη προσωπικότητα, η υπέρτατη αξία της ζωής, είναι η μόνη γνήσια αρχική δημιουργίας σε κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο. Ο περιορισμός του ελεύθερου ανθρώπου αναιρεί την πολιτιά στην κοινωνική του δράση και γι' αυτό οι κοινωνικοί θεσμοί πρέπει να αποκτούν μέσα για την ανάπτυξη του ελεύθερου και ευρωπαϊκού ανθρώπου. Όπως και ο ίδιος είχε δηλώσει, αξιολογώντας το έργο του, εκείνο που χαρακτηρίζει, όπως λέει, μια αγάπη για τον άνθρωπο, μια ανάγκη να καταλάβουμε, μια συμπόνια, ένα δέος για τη μοίρα του, αλλά και τελικά και μια πίστη στο πρόσωπο του ανθρώπου. Η ανάγκη ενός νέου νομισμού διερχόνται ήδη στο δεκτήμιο του εμπρός του κοινωνικού πρόβλημα. Όπου υποστηρίζεται το ιδανικό των νέων και γενναιών, πρέπει να είναι ένας νέος νομισμός. Για να μετωθεί η κοινωνία από τη σύγχυση και να ξανατεθεί στο οποίο της. Στο τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, προσδιορίζει το ρόλο του πνεύματος και προτείνει την ανασύγκριση της ανθρώπινης πραγματικότητας και δημιουργία μιας νέας αρμονίας ανάμεσα στον άνθρωπο και στον κόσμο, ως αναγκαίο αποτέλεσμα της πολεμικής του. Επίσης, αποτελεί ανάγκη η διεύρυνση της νοημοσύνης της ανθρωπότητας και η ανώπτωση της θέλησής της, ώστε να συντελεστεί ο εξανθρωπισμός και να δημιουργηθεί μια νέα αρμονία ανάμεσα στον άνθρωπο και στον κόσμο. Στα πλαίσια αυτού του ανθρωπισμού, βλέπει και στο πρόσωπο του στρατηγού Μαρτιγιάννη, τον οποίο θεωρεί εθνικό αντιπρόσωπο και ιδανικό φορέα του ζωντανού ελληνισμού, ένα ιδιόρυθμο ανθρωπισμό που είναι συνδεδεμένο με τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνισμού. Όλα αυτά τα στοιχεία τα συνδέει με τον τύπο και με τον τόπο που τα βασικά ιστορικά σύνορα, δίνοντα μια νέα διάσταση στον τόπο και την επίδραση στον κοινωνικό σχηματισμό, εκφράζοντα έτσι κατά τη γνώμη του Δημήτρη Τρόγκα τη γεωπολιτική σχολή. Ο άνθρωπο, ο ανθρωπινός του Μαρτιγιάννη, όπως ο ίδιος λέει ο Πετρουκάς, είναι γεμάτος φως, αμύρα και γνήσιες ερωτιές, κλασικά αγάπητα και εξαρτητές εκκλησίες και αναλύσεις για αρχαίους θεούς ήρωες και ποιητές και αξιοποιημένους αυτογράφορες και για παλικά και μοναχτιά μαλλιά με τους ανέλες που έκαναν πολέμους στις ψηλές και πρώτες. Τον ανθρωπισμό, όπως διαγράφηκε, έχουν υποχρέωση να διατηρήσουν τα φιλελεύθερα πνεύματα. Το μεγάλο σύμβολο, λέει, είναι να διατηρήσουν μια στιγμή Ελλάδα
Ελλάδας και της Ευρώπης. Ο Παναγιώτης Μουγκάς προσδιορίζει τον ονομασμό των Ισπανικών Ισπανικών Ισπανικών. Προσδίδει στον ονομασμό του έντονα εθνικό στοιχείο. Αφού τα προβλήματα του έθνους και το μεράκι του ελληνισμού, όπως λέει, είναι το βασικότερο κίνητρο της σκέψης. Το τρίπτυχο έθνος, άνθρωπος και ελευθερία διαγράφει τους σταθερούς και απαρασάγματος στόχους. Η ανάγκη των ανθρώπων στον ονομασμό στα πλαίσια του ελληνισμού, ότι το πρωτοκάλα και γενικά, στην ελληνική παράδοση, με στόχο να δημοκρατώσει πρόταση για τη νέα πορεία του ελληνισμού. Η ανακάλυψη παράδοση συμπίπτει με την άνθρωπη του ελληνισμού. Η ερμηνεία που γίνεται σε αυτό το παράδοσο γεγονό είναι ότι η επιστροφή στην παράδοση απαιτούσε μια δυναμική προβολή του μελλοντικού και του μελλοντικού για να υποστηριχθεί η ιδέα του ανθρώπου. Ο Γιώργο δεν το χάσει ανάμεσα σε αυτού που στην περίοδο του σχολέου υποστηρίζουν τα μέλη του Μιχαήλ και μιλούν για τον δημιουργικό ρόλο τη γνώμη, εκφράζοντα την λαφτάρα του μέλλον. Ενώ άλλοι προσπαθούσαν να ελέγξουν την κατάσταση, άλλοτε με ειδικέ και άλλοτε με αθλητικέ προκοπέ. Η αντίθεση του αυτή για τι επιφανειωτικέ οδηγεί στην αντιπαράθεση του ελληνικού και του ευρωπαϊκού προπαίδου μορφή διλήμματος. Ελληνικότητα είναι ο περιβόλαιο. Η αντίθεση αυτή στην περίοδο του 1930 φαίνεται να αντλήνει και οι δύο τάσεις των επιτυπλοκεντριστών και των ευρωπαϊστών βρίσκονται πιο κοντά. Ο Θεοδοκάς θα είναι από τους εκφραστές του ευρωπαϊκού πνεύματος σε ίδιους τόνους, το οποίο επιχειρεί να συνδέσει τον ελληνισμό και την ελληνικότητα, που αναζητά και προσπαθεί να προσδώσει να προσδιορίσει μέσα από την επιστροφή στις ρίζες και στην λαϊκή παράδοση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δημοκρατισμός θα παίξει το ρόλο του ιδεολογικού, θα παίξει το ρόλο στο ιδεολογικό πολιτικό παιχνίδι και θα γίνει αντικείμενο προσδιορισμού με την προβολή της εθνικής του αποστολής από το ιδεολογικό ιδεάλ για να αποκτηθεί η αξιοπιστία στους αποφασιστές, οι οποίοι πρόβαλαν την κοινωνική πλευρά. Δεν θα πρέπει όμως να παραμυθεί η άποψη που είναι αναγκαστικά ισχυρή ότι η στροφή προς την ελληνική παράδοση και την αναζήτηση της ελληνικότητας οφείλεται στην προσπάθειά του για εθνική αυτογνωσία. Είναι έτσι η εθνική συνείδηση και η έννοια του έθνους σε σχεδιασμό με την εθνική παράδοση αποτελούν ζήτημα που θα εξοπλίσει να απασχολεί τους διανοούμενους, αλλά και πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων. Υπάρχει άποψη ότι η επιλογή του έθνους και της παράδοσης ως στοιχεία αναγέννησης και πεδία ιδεολογικής αντιπαράθεσης υποδηλώνουν και την τάση των φιλελεύθερων διανοούμενων να υπερβούν το αδιέξοδο του καπιταλισμού, αποφεύγοντας την ταξική σύγκρουση, επιδιώκοντας την υπέρβαση σε ένα περισσότερο χαλαρό και ασφαλές περιβάλλον, προτείνοντας και πολιτική υπέρβαση των συστημάτων που κυριαρχούν, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία των πραγματικών ομάδων. Οι απόψεις αυτές διακινούνται στην Ευρώπη σε μια προσπάθεια άρσης των διεξόδων. Θα σταματήσω εδώ και απλά θα συμβιβάσω τον επίλογο, διότι δεν νομίζω ότι ο χρόνος με παίρνει. Ολοκληρώνοντας αυτή τη γενική παρουσίαση, πάμε και μια άλλα στιγμή από τα επιστημονικά του πολιτικού και κοινωνικού σχολασμού του Γιώργου Θεοδοκά, μπορούμε να ενσυνάμε τη σταθερή προσήλωση του ελευθερισμού. Η ελευθερία του ατόμου, η πολιτική και κοινωνική δημοκρατία, το αγροτιστικό πνεύμα και η παγκόσμια αντίληψη για την κοινωνία αποτελούν βασικά στοιχεία του σχολασμού. Ήταν στραδεμένο στην προσπάθεια για μια ανθρώπινη και δημοκρατική συνότητα τη κοινωνία, που θα διασώζει την ατομική ψυχή, θα διασφαλίσει την ελληνική ευημερία, θα αναπτύσσει το πνεύμα και την κοινωνικότητα του ατόμου και θα επιφέρει σε παγκόσμια κλίμακα την αποφυγή των συγκρούσεων, δηλαδή θα σέβεται πραγματικά τον άνθρωπο. Σε αυτή την πολιτική σύλληψη του Θεοδοκά, που δεν αποτελεί προοπτική αλλά σύνθεση ποικίλων αντιλήψεων των πραγματισμών, η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει να πει. Μπορεί και πρέπει να πάρει θέση τη εφαρμόση μέσα στην Ευρώπη, επιδιώκοντας να συνεισφέρει ό,τι μπορεί και να καθοδηγήσει αν χρειαστεί με βάση τη σημαντική παράδοση.